Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει ή όχι το Assassin's Creed Mirage. Ένας mainline τίτλος μετά από την κυκλοφορία του Assassin's Creed Valhalla που κλείνει τα 3 χρόνια σύντομα με την κυκλοφορία. Στο Assassin's Creed Mirage λοιπόν βρισκόμαστε στην Αβγδάτη και ακολουθούμε το story του Basim. Στην ουσία είναι prequel του Valhalla, διότι όσοι έχετε παίξει και spoiler alert βλέπετε τι καθήκη είναι ο Basim στο Valhalla, μπορείτε να καταλάβετε και να δείτε την ιστορία του. Καθώς λοιπόν προχωράμε μέσα στο παιχνίδι, ο Basim ξεκινάει από ένας απλός street rat σε master assassin να καταλήξει, ως συνήθως. Το ξέρουμε το story ότι εκεί θα καταλήξει και με όλα τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στο μέλλον σε εμάς ο Basim. Βλέπετε εδώ ένα από τα καλά features του παιχνιδιού είναι το συγκεκριμένο. Παρότι είμαι fan των σκύλων, μπορώ να πω ότι οι γάτες εδώ στο Assassin's Creed έχουν κέρδος. Πράγματα λοιπόν τα οποία βλέπουμε εδώ, το παιχνίδι έχει γυρίσει στην κανονική του μορφή, την παλαιότερη μορφή, η οποία είναι assassinations, stealth type, όχι τα crazy πράγματα που βλέπουμε τόσα χρόνια στο RPG κομμάτι, γιατί η διαφορά μεταξύ της προηγούμενης τριλογίας με τα προηγούμενα παιχνίδια είναι τεράστια. Έτσι λοιπόν ο Basim έχει επιστρέψει στη Βαγδάτη και με αυτό που επιστρέφει και στο κλασικό Assassin's Creed gameplay. Εδώ βλέπετε πως κάνουμε pickpocket μέσα. Γενικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα items που βρίσκουμε για να κάνουμε, να ληστέψουμε, να φέρουμε άτομα που θα μας βοηθήσουν να μπούμε μέσα σε διάφορα μέρη, δωροδοκίες και όλα τα σχετικά. Και το gameplay όπως βλέπετε, κλασικά assassinations. Θα κάνουμε κάτι τώρα να τραβήξουμε. Θα σας δείξω λίγο το skill tree προσπαθώντας να αποφύγω τα όποια spoiler μπορείτε να δείτε. Στο investigation κομμάτι, στο οποίο υπάρχει το order, που φυσικά είναι οι Templars, αλλά τους λέγαμε order τότε, όπως και οι Assassins είναι οι Hidden Ones. Το order το οποίο βρίσκεται στη Βαγδάτη και απλώνει τα πλοκάμια του και εμάς σκοπός μας είναι φυσικά να ρίξουμε κάτω το order και να ανακαλύψουμε τα μυστικά τα οποία κρύβει ο κόσμος του Assassin's Creed. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το build το οποίο υπάρχει. Μπορούμε να διαλέξουμε με τι θα παίξουμε, κάνοντας, παίζοντας mission, κάνοντας διάφορα πράγματα, ξεκλειδώνεται φυσικά τα abilities. Εδώ είναι ο χάρτης. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όλα τα Assassin's Creed είναι από τους πιο μικρούς χάρτες. Δεν έχουμε ανοίξει κάποια με τελείως όλο το χάρτη, αλλά έχοντας παίξει το story και έχοντας ξεκλειδώσει ένα-δύο σημαντικά πράγματα, μπορείτε να καταλάβετε ότι ο χάρτης είναι μικρός. Το βλέπουμε κιόλας. Εδώ είναι το inventory μας, το οποίο έχουμε τα skin εδώ, τα outfits και όλα τα σχετικά. Αυτό το outfit δεν θα σας πω τι είναι, θα το βρείτε μόνοι σας στο παιχνίδι. Και τέλος, εδώ έχουμε τα abilities, τα items μας, τα οποία είναι το throwing knife, το noisemaker βόμβα, παγιδούλα, smoke bomb, blow dart και torch. Όπως βλέπετε στα δεξιά μας υπάρχει ένα ability choice όπου τα ξεκλειδώνουμε μαζεύοντας materials. Πάμε στο Assassin Order House, μπαίνουμε μέσα και διαλέγουμε ποιο θα κάνουμε upgrade και κάθε upgrade έχει 3 διαφορετικές επιλογές. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα όσο έχει αναφορά, επειδή δείξαμε λίγο το gameplay, δείξαμε τα πράγματα τα οποία υπάρχουν, ας μιλήσουμε λίγο και για το story. Το παιχνίδι είναι γύρω στις 15 ώρες. Παίζοντας το story mode, συν να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις κάποια άλλα πράγματα, αν θες. Αυτό ήταν καθαρά απόφαση δικιά. Οπότε μπορούμε να πούμε 15 με 20 ώρες είναι όλο το storyline. Σίγουρα ακούγεται πολύ μικρό για mainline τίτλος και γενικά τον Basim τον ξέρουμε, στην ουσία το παρελθόν του Basim είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι η Ubisoft αυτό το διάστημα ασχολείται με το Assassin's Creed το οποίο θα μας έρθει για Ιαπωνία
Assassin's Creed Red, αν δεν κάνω λάθος, και δεν σκοτώνω το όνομα, το οποίο το περιμένουμε και το έχουν δουλέψει πάρα πολύ εκεί, και στην ουσία έχουν κάνει flesh out κάτι το οποίο θα μπορούσε απλά να ήταν ένα expansion του Assassin's Creed Valhalla. Έγιναν κάποια expand μέσα στο παιχνίδι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τον Basim σαν πρωταγωνιστή. Μπορώ να πω ότι το παιχνίδι μου άρεσε. Ήθελα πολύ παραπάνω πράγματα. Ήθελα πάρα πολύ παραπάνω πράγματα και είναι και όταν το παίξετε και το τερματίσετε θα καταλάβετε τι εννοώ ότι θέλω παραπάνω πράγματα. Σίγουρα για μένα τα Assassin's Creed παιχνίδια χρειάζονται τουλάχιστον 30 με 40 ώρες story μέσα, οπότε οι 15 ώρες μπορώ να πω δεν ήταν τόσο χορταστικές. Τώρα η μουσική είναι εξαιρετική, το depiction της Βαγδάτης είναι υπέροχο και μέσα η αγορά, το χαρέμι, τα πάντα όλα ήταν πάρα πολύ καλά. Τώρα βαθμολογία. Πολύ ενδιαφέρον. Θα βάλω σε αυτό το παιχνίδι ένα 9 στα 10. Βασικά θα ήθελα να βάλω 8 στα 10, αλλά η αλήθεια είναι ότι ως φαν της σειράς του Assassin's Creed μπορώ να πω ότι παίρνει ένα ποντάκι λόγω της ιστορίας και του franchise και της αγάπης που έχω. Έτσι λοιπόν με ένα 9 στα 10 και πραγματικά ελπίζω η Ubisoft στο μέλλον να συνεχίσει να κάνει και για άλλους χαρακτήρες τέτοια prequel. Γιατί όπως ξέρετε ο Basim είναι περίπλοκος χαρακτήρας και έχουμε συναντήσει περίπλοκους χαρακτήρες στην ιστορία, στο franchise του Assassin's Creed. Αν θα ήθελα κάτι θα ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι να πάρει κάποιο είδους πως έχουν στα comics κάτι spin-off comic τα οποία είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο label. Δηλαδή θα ήθελα ας πούμε να ήταν Assassin's Creed Stories, The Story of Basim, αντί για Mirage ας πούμε, The Story of This, The Story of That, ώστε να βλέπουμε και τέτοια παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν ανά 1,5 χρόνο ώστε να βάζουν μια κάλυψη στο mainline παιχνίδι το οποίο θα έρχει ανά τετραετία, πενταετία. Αυτά λοιπόν από εμένα, ευχαριστώ τη Ubisoft και τη CD Media για την παροχή του τίτλου. Μείνετε συντονισμένοι στο Llama Games TV, έρχονται και άλλα reviews. Κάντε subscribe στο κανάλι, follow στο TikTok γιατί ανεβάζουμε και τα reviews εκεί. Οπότε σας ευχαριστώ όλους, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!